πάντοτε δεν ήταν αυτό το θέμα των μελετών, αλλά το θέμα της χρηματοδότησης. Ακόμα και αυτό που είπαμε ότι είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είχε ενταχθεί ένα μέρος. Δηλαδή τα 10 εκατομμύρια είχαν βρεθεί από το ΕΣΠΑ από τα 60. Εντάξει, πάντως ήταν πρόβλημα του χρηματοδότησης. Εντάξει. Πώς εγώ ρωτάω, μια που ήσασταν εσείς μέσα στα πράγματα, και ο κ. Πασόπουλος είναι και στο μέρος του ΔΣ αυτή τη στιγμή, εσείς τι προτείνετε ως λύση ή αν υπάρχει κάποια λύση ή αν έχει συζητηθεί κάποια λύση για τη χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι υπάρχει άρνηση της περιφέρειας να ενταχθεί στο ΠΕΠ. Αντικαμβλώς στο νέο ΠΕΠ του 14-20. Οπότε ποιες άλλες λύσεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, για χρηματοδότηση, εντάξει. Και σήμερα ακούστηκε και μάλιστα και από τον κύριο Πετρογλωτή έμαθα και ακούγεται και στα Υπουργεία και λοιπά κάτω ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα του έργου και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέριψε την ένταξή του. Άρα δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι πρώτα να πιστούν ότι για την αναγκαιότητα. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Αυτό να πιστούμε εμεί. Από την περιφέρεια, έτσι. Όχι. Δεν πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Αν δεν πιστούμε εμείς, δεν θα πιστούμε και κανέναν άλλο. Και αν πιστούμε για την αναγκαιότητα και τους πείσουμε, τα λεφτά θα βρεθούν. Αυτό που είπαμε θα βρεθούν. Τα 10 εκατομμύρια που είχε ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ ήταν μια αρχή. Λάθος δεν κάνει, γιατί υπάρχει διαχείριση. Μια χαρά ξέρω αυτή την υποδομή. Για την υποδομή εκείνα τα 10 εκατομμύρια. Πώς? Δεν ήταν για την υποδομή. Γιατί ήταν, για το γερμανικό νοσοκομείο ήταν. Όχι, όχι. Να σας ενημερώσω ακριβώς. Εγώ θα έλεγα να τελειώσω. Ήταν για το νοσοκομείο, το καινούριο νοσοκομείο. Δηλαδή, ήταν να δημοκρατηθεί και δεν ήταν τα λεφτά για το νοσοκομείο. Πώς δεν, για το νοσοκομείο ήταν. Έγινε ένας προϋπολογισμός και είπαμε πόσα χρειάζονται, 62. Τότε 62. Εντάξει, λοιπόν, και είπαμε, τα 10 εκατομμύρια θα πάρθουν από αυτό το ΕΣΠΑ, προλαβαίνουμε είτε έτσι αλλιώς, θα ήταν θεμελιώς και αρχική οικονομή, και το υπόλοιπα θα περάσουν στο επόμενο. Έτσι είχε συμφωνηθεί, αυτό είχε γίνει. Και κατά αυτόν τον τρόπο προχωρούσε. Δεν υπήρχε θέμα τότε χρηματοδότησης. Όταν δεν βρισκόμασταν οι διοικητές της περιφέρειας, προκειμένου να προτείνει ο καθένας έργα, αγορές μέσω ΕΣΠΑ για το τεχνολογικό κλπ. Και μας λέγαν η περιφέρεια έχει για την υγεία, ξέρω εγώ, 90 εκατομμύρια ευρώ. Τότε γραμματέας ήταν ο Νίκος ο Πολύζος του Μάρκου, μας έλεγε τα 62, ξεχωρίστε τα, είναι για το νοσοκομείο της Χωμούνης. Καθαρές κουβέντες.